στιγμή η Δόμνα με τι ασχολείται, τι ακριβώς κάνεις? Εγώ πάντα ασχολούμαι με τη μουσική, με δασκάλα φωνητικής. Βέβαια, για να βιοποριστώ, δουλεύω και σε μια εταιρεία μεταφοράς τροφίμων. Delivery δηλαδή. Είμαι αγγελιοφόρος, ναι, αγγελιοφόρος τροφής. Κάποιοι θα σε αναγνωρίζουν. Εντάξει, το πιο αστείο που έχω να σου πω είναι από το θηροτηλέφωνο ότι κάποιος με αναγνώρισε. Ακούω από πάνω. Είσαι η Δόμνα Κουντούρη. Fame Story, πάμε πολύ πίσω. Τι έγινε μετά, ρε Δόμνα? Σαν να μην ταυτίστηκες με το σύστημα. Ήσουν λίγο ψυχρή κάποιες φορές. Να σας πω κάτι, εδώ πέρα ψηρίζουμε τη μαϊμού. Με τα συγχωρείτε. Νόμιζα ότι κάτι ήθελα. Και όταν το απέκτησα αυτό που ήθελα, είδα ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα. Στο Fame Story ήταν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είχες διακρίνει ότι αυτό το παιδί μπορεί να ξεχωρίσει και να κάνει μεγάλη καριέρα? Θεωρώ ότι από τους καλλιτέχνες που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι αυτός που νιώθει πιο άνετα από όλους με αυτό που είναι. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και γκελάρει και σε ενθουσιάζει. Τότε έβλεπα ένα πολύ όμορφο αγόρι, πολύ καλό παιδί. Είχαμε πολύ ωραία σχέση, επαφή. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα μαζί του. Είναι κύριος. Μιλάτε ακόμα και τώρα? Κάποιες φορές ναι, του στέλνω τραγούδια, τα ακούει, μου λέει: Δόμνα, ξέρω εγώ, αυτό δεν κάνει για μένα, το άλλο είναι πολύ ωραίο. Ξέρω εγώ αυτά. Έχεις μιλήσει πολύ ανοιχτά για ένα θέμα υγείας που πέρασες. Πέρασα δύσκολα σε κάποια φάση της ζωής μου. Έχασα την ισορροπία μου εντελώς. Έχω διπολική διαταραχή. Το ρυθμίζω, παίρνω την αγωγή μου και είμαι καλά. Ένα βράδυ βγήκε στους δρόμους έξω και περπάταγες ξυπόλυτη. Δεν ξέρω αν το έκανα ένα βράδυ κάποιες μέρες. Δεν θυμάμαι, δεν έχω αίσθηση του χρόνου εκείνη την εποχή. Απλά ήθελα να γιώσω προφανώς αυτό. Ήθελα να πιάσω ρίζα. Υπήρξε λάθος φαρμακευτικής αγωγής. Έχει γίνει και αυτό, ναι. Έχει γίνει και αυτό. Πήρες κάποια κιλά, ήταν λόγω των φαρμάκων? Συνέβαλε αυτό, ναι. Συνέβαλε. Αλλά έφαγα, παιδιά. Τα φάρμακα σου ανοίγουν την όρεξη, κάποια σκευάσματα. Αυτό είναι γεγονός. Με προειδοποίησε ο γιατρός μου για ένα σκεύασμα που πήρα κτλ. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Δηλαδή, εντάξει, άμα είσαι φαγανό παιδί, είσαι φαγανό παιδί. Έχεις δεχτεί μπούλινγκ για τα κιλά? Ναι, έχω δεχτεί. Μου έχουν πει, ξέρω εγώ, άιμοροι χοντροί στον δρόμο. Μου έχει τύχει. Διονυσίου Αεροπαγίτου, έρχεσαι εδώ και παίζει μουσική. Ήταν μια διέξοδος στην καραντίνα και μετά την καραντίνα που δεν είχαμε που να παίξουμε εμείς η μουσική. Και γινόταν χαμός εδώ, ήταν πολύ ωραία παρέα. ABC ήρθε και σου πήρε συνέντευξη συμπτωματικά. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Αυτό που είπες, συμπτωματικά, ήταν εντελώς τυχαίο. Εγώ απλά έπαιζα, είχα στήσει πολύ ωραία τα οργανάκια μου κτλ. Και πέρασαν οι άνθρωποι, μας μίλησαν. Τραγούδι καινούργιο ετοιμάζει για σένα? Την τελευταία χρονιά κυκλοφόρησα τρία single από την Poly Music. Το ένα ήταν η Πλουσία. Το άλλο το τώρα ξέρω και έκανα και μια διασκευή, το Doctor, ένα μικρασιάτικο κομμάτι.